πολίτες δεύτερης κατηγορίας στο Ισραήλ οι χριστιανοί θέλουν να αφαιρέσουν τον Σταυρό από τον τάφο στρατιώτη γιατί ενοχλεί. Τεράστιο πρόβλημα έχει προκύψει λοιπόν στο Ισραήλ, καθώς η οικογένεια ενός νεκρού στρατιώτη τοποθέτησε σταυρό στον τάφο του σε στρατιωτικό νεκροταφείο. Οι ραβίνοι και οι οικογένειες των άλλων νεκρών στρατιωτών αντιδρούν και ζητούν να αφαιρεθεί. Ο λόγος για τον τάφο του Λοχία Δαβίδ Μπογδανόφσκι Δαβίδ, Ισραηλού χριστιανού στο θρήσκευμα που έπεσε σε μάχη στα νότια της Λωρίδας της Γάζας τον Δεκέμβριο. Στον τάφο του στο στρατιωτικό νεκροταφείο της Χάιφα, η οικογένειά του αποφάσισε να βάλει έναν σταυρό. Τώρα όμως, σύμφωνα με την Jerusalem Post, το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την οικογένεια του Λοχία με σκοπό την αφαίρεση του σταυρού. Σύμφωνα με τον νόμο, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σταυρού ή οποιουδήποτε άλλου θρησκευτικού σημείου σε στρατιωτική επιτύμβια στήλη, δήλωσε το Υπουργείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο στρατιωτικό νεκροταφείο της Χάιφα, όπου είναι επίσης θαμμένοι πεσόντες Εβραίοι στρατιώτες, πρόσθεσε, επικαλούμενο απόφαση του αρχιραβίνου των IDF που αναφέρει ότι η ιερότητα του εβραϊκού νεκροταφείου βλάπτεται από τον Σταυρό. Το Υπουργείο δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Δημόσια Επιτροπή για το Μνημείο των Στρατιωτών για να καταλήξει σε συμφωνία με την οικογένεια υπό το φως των αιτημάτων οικογενειών των οποίων οι αγαπημένοι είναι θαμμένοι κοντά, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Σταυρός πληγώνει τα συναισθήματά τους και την ικανότητά τους να προσεύχονται και να λένε την πένθυμη προσευχή και υπό το φως της απόφασης του επικεφαλής ραβίνου των IDF. Το Υπουργείο Άμυνας τρινεί μαζί με την οικογένεια του πεσόντο στρατιώτη Δαβίδ Μπογδανόφσκι και θα συνεχίσει να συνοδεύει την οικογένεια και όλες τις οικογένειες που πενθούν. Το Υπουργείο Άμυνας εργάζεται και θα εργαστεί με ευαισθησία με όλες τις πλευρές και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και λύση το συντομότερο δυνατό, προστίθετε. Ο Μπογδανόφσκι, χριστιανός κάτοικος της Χάιφα, μετανάστευσε στο Ισραήλ το 2014 από την Ουκρανία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Υπηρέτησε στο σώμα μηχανικού μάχης. Τα βρίσκουν σκούρα οι Ισραηλοί στον Λίβανο. Η Χεσμπολάχ μιλά για 70 νεκρούς, 600 τραυματίες και 28 κατεστραμμένα μερκάβα. Σκούρα τα πράγματα λοιπόν για την Ισραηλινή εισβολή στον Νότιο Λίβανο παρά την τεράστια αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ. Η τρομοκρατική οργάνωση της Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε δεκάδες επιχειρήσεις την Τρίτη, στοχεύοντας σε Ισραηλινές δυνάμεις και Ισραηλινές στρατιωτικές τοποθεσίες βαθιά στα κατεχόμενα εδάφη. Αυτές οι επιχειρήσεις έρχονται για την υπεράσπιση του Λιβάνου, καθώς και για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού και της αντίστασής του και ως απάντηση στα Ισραηλινά εγκλήματα κατά των αμάχων, αναφέρουν τα μέλη της ακέφαλης Χεσμπολάχ. Η Ισραηλή στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε τον θάνατο δύο από τους στρατιώτες της ως αποτέλεσμα συγκρούσεων κοντά στα σύνορα Λιβάνου και Ισραήλ. Σε παρόμοιο πλαίσιο, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ιατρικό κέντρο Ζιβ στην Σαφάντ, που βρίσκεται στην βόρεια κατεχόμενη Παλαιστίνη, δέχθηκε 14 τραυματίες Ισραηλινούς στρατιώτες μόνο την Τρίτη. Μεταξύ των 36 επιχειρήσεων που ανακοινώθηκαν από την στρατιωτική μονάδα μέσων ενημέρωσης της Χεσμπολάχ, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι οι μονάδες αεράμινας κατέριψαν ένα Ισραηλινό ντρόουν Hermes 450 πάνω από την πόλη Ζιμψίτ στις 5:40 τοπική ώρα, προσθέτοντας ότι το UAV ήταν ορατό, αναφέρει μέσο. Την ίδια ώρα, οι μονάδες αεράμινας της Χεσμπολάχ εκτόξευσαν πύραυλο εδάφους αέρος σε άλλο Hermes 450, πετώντας αυτή την φορά πάνω από την περιοχή Αλικλίμ, αναγκάζοντάς τον να αποχωρήσει από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου. Συνολικά, η αεράμινα της Χεσμπολάχ έχει καταρρύψει 4 Ισραηλινά ντρόουνς τύπου Hermes, συμπεριλαμβανομένου του προηγμένου UAV Hermes 900 στις 15 Οκτωβρίου φέτος. Η Χεσμπολάχ εξέδωσε επίσης 4 ανακοινώσεις την Τρίτη με λεπτομέρειες για την καταστροφή 6 Ισραηλινών αρμάτων μάχης Μερκάβα κοντά στα σύνορα. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει συνολικά 28 Ισραηλινά άρματα μάχης Μερκάβα από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης στο Νότιο Λίβανο. Μαχητές της Χεσμπολάχ κατέστρεψαν 2 άρματα Μερκάβα κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου νωρίς την Πέμπτη, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Παρά την αργία του Σαββάτου, το Ισραήλ χτύπησε σκληρά και αποφασιστικά τα ξημερώματα το Ιράν. 3 κύματα επιθέσεων και διάρκεια περίπου 4 ωρών είχε λοιπόν η απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν, που ξεκίνησε στις 2 τα ξημερώματα Σαββάτου, παρά το γεγονός πως η ημέρα αυτή είναι αργία για το Ισραήλ.
χρησιμοποιήθηκαν μαχητικά F-35, F-15, F-16 και drones. Ο Ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε ακριβείς και στοχευμένες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων σε ορισμένες περιοχές του Ιράν. Τα αεροπλάνα μας επέστρεψαν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Το χτύπημα διεξήχθη ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιρανικού καθεστώτος κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του τους τελευταίους μήνες. Το χτύπημα αντιπίνων ολοκληρώθηκε και η αποστολή εκπληρώθηκε. Με βάση πληροφορίες, αεροσκάφη της Ισραηλής πολεμικής αεροπορίας έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυράβλων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των πυράβλων που εκτόξευσε το Ιράν στο κράτος του Ισραήλ τον περασμένο χρόνο. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούσαν άμεση απειλή για τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ. Ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν συστοιχίες πυράβλων εδάφους αέρος και πρόσθετες ιρανικές εναέριες δυνατότητες που είχαν σκοπό να περιορίσουν την εναέρια ελευθερία του Ισραήλ στο Ιράν. Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυράβλους απευθείας προς το κράτος του Ισραήλ κατά τη διάρκεια δύο επιθέσεων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο και χρηματοδοτεί και κατευθύνει τρομοκρατική δραστηριότητα μέσω των τρομοκρατικών πλειοεξουσίων του σε όλη τη Μέση Ανατολή προκειμένου να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του. Παράλληλα με τις προσπάθειες του Ιράν να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ, το Ιράν ενεργεί για να υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια καθώς και την παγκόσμια οικονομία. Μερκάβα 4 Μπαράκ, το Ισραηλινό άρμα μάχης που επιβιώνει ακόμη και από πυράβλους κρούζ. Πόσους καταστρέφει? Το κύριο άρμα μάχης Μερκάβα είναι λοιπόν ο ακρογωνίος λίθος των τεθωρακισμένων δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού. Είναι σχεδιασμένο με υψηλό επίπεδο προστασίας για το πλήρωμα και προηγμένες δυνατότητες μάχης. Σήμερα το Ισραήλ το χρησιμοποιεί σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά μέτωπα, γι' αυτό αξίζει να ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στις σπουδαίες δυνατότητές του. Να σας υπενθυμίσουμε πως πρόκειται για ένα άρμα που ενδιαφέρθηκε να αποκτήσει η Κυπριακή Εθνοφρουρά, ωστόσο η Ιερουσαλήμ αυτή την περίοδο δεν είναι σε θέση να το εξάγει σε μεγάλη ποσότητα εξαιτίας των αναγκών του ίδιου της του στρατού. Το Μερκάβα λοιπόν είναι μια Ισραηλινή οικογένεια κύριων αρμάτων μάχης που σχεδιάστηκε με πρωταρχικό στόχο την παροχή προστασίας για το πλήρωμά του. Γι' αυτό τον λόγο η Ιερουσαλήμ εγκατέστησε βαριά θωράκιση και σχεδίασε τη διάταξη του άρματος με τέτοιον τρόπο ώστε το πλήρωμα να μην κινδυνεύει από εκρήξεις εξαρτημάτων του οχήματος. Κατά τα χρόνια εμφανίστηκαν νεότερες και εξυγχρονισμένες εκδόσεις της πλατφόρμας. Σήμερα η νεότερη έκδοση του άρματος ονομάζεται Μερκάβα 4 και είναι εξοπλισμένη με το υπερσύγχρονο Ισραηλινό σύστημα ενεργού προστασίας τρόφι, το οποίο καταστρέφει εισερχόμενους αντιαρματικούς πυράβλους, αλλά καίρου και το βόλα. Η έκδοση Μερκάβα 4 είναι επίσης η καλύτερα προστατευμένη εκδοχή του άρματος με ειδική προστασία για εχθρικές επιθέσεις από drones κατά μήκος ολόκληρου του κήτους του οχήματος. Σήμερα το Ισραήλ διαθέτει περίπου 400 άρματα Μερκάβα 4, τα οποία εξοπλίζουν διάφορες ταξιαρχίες του Ισραηλινού στρατού. Τόσο η Παλαιστινιακή Χαμάς όσο και η Λιβανέζικη Χεσμπολάχ θεωρούν στόχους προτεραιότητα στα Ισραηλινά άρματα Μερκάβα 4, γι' αυτό και τα πλήττουν με κάθε ευκαιρία. Τέλος να σας ενημερώσουμε πως υπάρχει και μία υποέκδοση του Μερκάβα 4 ονόματι Μπαράκ. Η εκδοχή Μερκάβα 4 Μπαράκ διαθέτει αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος τρόφι, νέους αισθητήρες για αυξημένη περιφερειακή επίγνωση, προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου και ένα σύστημα κατευθυνόμενης ενέργειας ικανό να καίει εισερχόμενα drones αλλά και πυράβλους κρούζ. Το εν λόγω άρμα εισήλθε σε λειτουργία πρώτη φορά το έτος 2023. Εξαιτίας αυτού, δεν γνωρίζουμε πόσες ακριβώς μονάδες διαθέτει σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.